Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Μαζί σας και για μια ώρα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αφού και δορυφορικά αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε. Μέσω του RigChat μας τιμάει η παρουσία σας. Χαιρετάμε τους Έλληνες απόδημούς μας, όπου γη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αλλά και όλους εσάς εδώ στο όμορφο νησί μας. Εμείς αρχίσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο στους 97,2, 8 με 10 όπως κάθε πρωί άλλωστε, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση. Μας τιμάει η παρουσία σας. Ελάτε σήμερα μαζί να παρακολουθήσουμε τα όσα υπέροχα έχουμε να ακούσουμε από δύο υπέροχους καλεσμένους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνεται η ευκαιρία κατά τα χρονικά διαστήματα να συνομιλούμε με νεαρότερους ανθρώπους αυτού του τόπου, γιατί αυτή είναι και το μέλλον. Αν θέλετε, είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου, αλλά και τις απόψεις τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Με αφορμή λοιπόν την ολοκλήρωση της προεκλογικής περίοδου των βουλευτικών εκλογών, αλλά και της εκλογής των νέων βουλευτών μας, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο νεαρούς ανθρώπους. Ένα εκλεγμένο βουλευτή και ένα υποψήφιο βουλευτή. Και γιατί? Γιατί ο εκλεγμένος είναι ο νεαρότερος βουλευτής στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και ο υποψήφιος ήταν ο νεαρότερος υποψήφιος βουλευτής. Θα τους πάρουμε με τη σειρά. Πάμε στην άλλη άκρη του Skype για να συναντήσουμε εκεί το βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ΕΛΑΜ, κύριο Σωτήρη Ιωάννου. Καλησπέρα, σας χαιρετώ. Καλησπέρα κύριε Χάμαντ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Και να είστε πάντοτε καλά. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αλήθεια, πρέπει να είναι αρκετή η ευθύνη, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και συνειδητοποιημένη η επιλογή. Σαφώς και είναι συνειδητοποιημένη η επιλογή. Βρίσκομαι στο ΕΛΑΜ τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο Λάρνακα, όπου είχα εκλεγεί από το 2016. Είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Γενικότερα, θεωρώ ότι η πολιτική είναι τα πάντα γύρω μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επέλεξα να θέσω το πρόσωπό μου, τον εαυτό μου, στην κρίση των πολιτών της Λάρνακας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, σε αυτή την ηλικία, ίσως τα περισσότερα νεότερα παιδιά, και το λέω παιδιά με την καλή έννοια, γιατί είστε παιδιά μας σε αυτήν την ηλικία που βρισκόμαστε εμείς πια. Έχουμε και εμείς παιδιά στην ίδια σχεδόν ηλικία με τη δικιά σας. Ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, αλλά δεν αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη που είναι αρκετά μεγάλη σε ό,τι αφορά εκπροσώπηση σε κοινοβούλιο για οποιοδήποτε κόμμα. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά σας επιλογής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου ΕΛΑΜ, για το μέλλον αυτού του τόπου. Και αυτό δεν είναι κατηγορία. Είναι, αν θέλετε, μία ερώτηση που θα ήθελα να υποβάλω στους νεαρότερους βουλευτές. Τι ήταν αυτό που σας όθησε πέραν από τη συμμετοχή σας στο κόμμα και σας έκανε να πεισμώσετε ότι πρέπει να πάρετε ένα έδρανο στο Κοινοβούλιο το Κυπριακό για να πολεμήσετε για αυτόν τον τόπο? Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί? Αν θέλετε, από μικρότερη ηλικία, ίσως νεαρότερη, πολύ πιο μικρή από ό,τι. Είστε στα 26 τώρα? Ναι, στα 26, πολύ σωστά. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό, ίσως δεκαετίες πριν, που σας ενοχλούσε ή που οριμάζοντας και αντιλαμβανόμενος τα πραγματικά γεγονότα και τις καταστάσεις των δικών μας λαθών, των μεγαλύτερων εννοώ, ανεξαρτήτως χρώματος, για να σας οθήσει να πάρετε αυτή την απόφαση, αλήθεια? Θα σας πω, κύριε Χαμαντσέ. Καταρχάς, το κίνητρο ήταν η αγάπη μου για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει άτομο το οποίο δεν αγαπά την πατρίδα του. Ως εκ τούτου όμως, αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως την κατάσταση η οποία καθορίζει τα πάντα γύρω μας. Ναι. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, εξαρτάται από αυτήν πόσα θα πηγαίνει ο καφές ή η τιμή της βενζίνης, μέχρι τη στρατηγική που ακολουθεί το κάθε κράτος στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία και σε κάθε άλλο σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα της ζωής που ζούμε όλοι μας, καθορίζει το μέλλον μας και θεωρώ ότι ως νεολαία οφείλουμε να βγούμε μπροστά, να πάρουμε πάνω τις τύχες μας και να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν. Mm. Και τι μας ενοχλεί? Καταρχάς είναι τα σκάνδαλα και η διαφθορά. Δυστυχώς η πολιτική έχει συνδεθεί με αυτή την κατάσταση. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης, με ενοχλούν αρκετά επιμέρους ζητήματα, όπως είναι το εθνικό μας πρόβλημα και συνεχείς υποχωρήσεις στο Κυπριακό, είναι το ζήτημα των εκποιήσεων, οι ελλείψεις που υπάρχουν στην υγεία, στην παιδεία, είναι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και πάρα πολύ ως νέος άνθρωπος με ενοχλεί το γεγονός ότι συνομήλικοί μου, αλλά και νεαρότεροι μου, μεταναστεύουν στο εξωτερικό,
αφού δεν έχουμε καταφέρει ως πολιτεία να επενδύσουμε στους νέους και να τους κρατήσουμε στον τόπο μας. Ναι. Μιλώντας με συνομιλικούς σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετοί αυτοί που σας στήριξαν και έχουν την ίδια ηλικία μαζί σας, ίσως και νεότεροι, πέραν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ποιες είναι οι ανησυχίες τους και αλήθεια υπάρχουν? Ή είναι μικρότερη αυτή η ομάδα η οποία ανησυχεί και οι υπόλοιποι όχι δεν ασχολούνται, ίσως δεν έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης ή των προηγουμένων λαθών? Σαφώς και υπάρχει και αδιαφορία. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά θεωρώ ότι τα άτομα τα οποία είναι αδιάφορα για αυτή την κατάσταση δεν τους έχει εξηγήσει κάποιος, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη την πραγματική διάσταση της πολιτικής. Όπως δηλαδή την έχω εξηγήσει προηγουμένως. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν για αυτόν τον τόπο και θέλουν μια αλλαγή, μια διαφορετική προσέγγιση της όλης κατάστασης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρώ ότι και το ΕΛΑΜ, ένα κίνημα το οποίο φτιάχτηκε από νέους ανθρώπους, έχει αυτή την άνοδο που καταγράφει σήμερα. Σίγουρα. Έχετε αναλάβει ήδη καθήκοντα, έχετε, η λειτουργία, αντιλαμβάνομαι, θα αργήσει πια της Βουλής. Στις 10 Ιουνίου. Μάλιστα. Ξεκινάμε στις 10 Ιουνίου. Στις 10 Ιουνίου και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι αρκετή δουλειά, κύριε Ιωάν. Εννοείται. Έχουμε εκλεγεί με τις ψήφους των πολιτών και οφείλουμε με τις πράξεις μας να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους που μας έχουν δείξει. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννηθήκατε στη Λάρνακα το 1995, δημοτικό σχολείο στο σχολείο Προδρόμου και γυμνάσιο στο γυμνάσιο Δροσάς. Λύκειο βλέπω εδώ στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου και εκεί βλέπω ότι ήσασταν και πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, που αυτό κάνοντας την προεργασία για να σας συναντήσω σήμερα, λέει πολλά. Με την καλή έννοια ότι και εκεί ανησυχούσατε για τη λειτουργία του σχολείου σας, για τα δικαιώματα των παιδιών, των συμμαθητών σας, για τις, αν θέλετε, διαφωνίες με την καλή έννοια και το διάλογο μεταξύ καθηγητών και παιδιών και διεύθυνσης για ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον, γιατί ένα σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία, δεν είναι? Ακριβώς. Είχα πολιτικοποιηθεί από αρκετά νωρίς, σε νεαρή ηλικία. Διεκδίκησα και τη θέση του Προέδρου του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου τότε στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Ναι. Θεωρώ ότι παρά το ότι αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της μεγάλης κοινωνίας στην οποία ζούμε, ναι, έδωσε αρκετά εφόδια και αρκετά μαθήματα για την σημερινή κατάσταση και για αυτό που ζούμε σήμερα. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί και εκεί μάθατε και να συνεργάζεστε με τους υπόλοιπους συμμαθητές στο Κεντρικό και Μαθητικό Συμβούλιο. Με τις αντίθετες απόψεις, το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα. Ελάτε, πείτε μου. Γιατί όταν αναλαμβάνεις ένα αξίωμα, είτε αυτό αφορά τον πρόεδρο του σχολείου, είτε τον βουλευτικό αξίωμα, οφείλεις να ακούς όλες τις απόψεις, ναι, και να πράττεις βάση όχι του κομματικού ή του προσωπικού συμφέροντος, αλλά του κοινού καλού. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω αν όλοι οι βουλευτές λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες τα τελευταία χρόνια περιπτώσεων όπου συγκεκριμένα κόμματα αντιμετώπιζαν την οποιαδήποτε πρόταση νόμου ή νομοσχέδιο βάσει κομματικών προτιμήσεων και κριτηρίων και όχι του συμφέροντος του της κοινωνίας μας. Μάλιστα. Χαίρομαι που τα ακούω και χαίρομαι και που δικαιωνόμαστε και βέβαια και όσοι στη δικιά σας εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, έτσι, σας ψήφισαν. Ναι. Και σας προτίμησαν και σας τίμησαν με την ψήφο τους και είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα τους τιμήσετε με τα έργα τα οποία έχετε μπροστά σας για μια πενταετία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, το οποίο έχουμε θέσει όλοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δικαιώσουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Κάθε φορά που μιλάτε μπροστά σε κόσμο, αλήθεια, κάνετε, είμαι σίγουρος, την προεργασία σας. Τι είναι αυτό που έχετε έγνοια και θέλετε να περάσετε προς τα κάτω? Σαφώς, ο κάθε ομιλητής έχει το άγχος του να τα πάει καλά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι και μια συνήθεια γενικότερα το πώς αντιμετωπίζεις την κάθε ομιλία. Σίγουρα, αυτό που θέλεις να μεταδώσεις στους πολίτες είναι τις δικές σου ανησυχίες και προβληματισμούς, αλλά και να περάσεις το γεγονός ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε, αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι το πιο σημαντικό για ένα ομιλητή δεν είναι μόνο το να μιλάει σωστά, αλλά και το να ακούει
τους πολίτες να αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους και να τις μεταφέρει στα αρμόδια όργανα αυτού του τόπου. Χαίρομαι πάρα πολύ δύο φορές και θα το λέω συνεχώς σήμερα και για τους δυο σας, είμαι σίγουρος, και για τον δεύτερο συνάδελφό σας, έστω και αν αυτός δεν εξελέγει, για την ωριμότητα που διαθέτετε. Είστε το μοναδικό παιδί της οικογένειας? Όχι, έχω ακόμα δύο αδέρφια, δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Είστε ο μικρότερος? Είμαι ο μικρός. Α, μάλιστα. Ποιος ήταν ο τρόπος, είμαι σίγουρος, μεγαλώματος που αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο ή ποιο άτομο από την οικογένεια για να σας τοποθετήσει με αυτές τις ευαισθησίες τις πολιτικές σωστά, κύριε Ιωάννου, ο πατέρας, η μητέρα, κάποιος παππούς, κάποιος θείος? Ο πατέρας είχε και έχει έντονες εθνικές ανησυχίες και σαφώς η τριβή με την ιστορία αυτού του τόπου, οι αγώνες της ΕΟΚΑ, η Εθνοφρουρή του 1974, οι Ρωμάρτυρες του 1996, μάλιστα, οι στρατιώτες του 1940 στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, οι αγωνιστές του 1821, σαφώς και αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης για έναν νέο άνθρωπο να αγαπήσει αυτόν τον τόπο, να αντιληφθεί τον ρόλο και την αποστολή που έχουμε όλοι μας σε αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε και να προχωρήσει τα επόμενα του βήματα. Η καταγωγή του πατέρα σας είναι από τη Λάρνακα? Είναι από τους Στήλους Αμοχώστου, είναι πρόσφυγας ο πατέρας. Μάλιστα. Είστε συντοπίτης μου. Ναι. Όχι από το ίδιο χωριό, αλλά από την επαρχία. Και η μητέρα από τη Λάρνακα? Πατρίκη Αμοχώστου. Είστε καθαρά Βαροσώτης. Ναι. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στη Λάρνακα. Ναι. Εννοώ για καταγωγή. Ναι, βέβαια. Άρα η ευαισθησία είναι διπλή. Σας ανησυχεί αυτά που πιθανόν να δούμε τις επόμενες μέρες στην Αμοχώστου? Σαφώς και μας ανησυχεί. Είναι κάτι για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Οι Τούρκοι δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο ελάττωμα, μπορεί να το πάρει ο καθένας όπως θέλει. Προειδοποιούν πάντα για τα επόμενα βήματα τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν. Και γιατί δεν ακούμε? Φαίνεται ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να σταθούμε απέναντι. Μα δεν είναι της τελευταίας πενταετίας γνώρισμα το ότι δεν ακούμε. Μέσα στις δεκαετίες έχουμε φτάσει μισό αιώνα κατοχής και δεν ακούμε. Ναι. Δεν αναφέρομαι μόνο στην σημερινή κυβέρνηση. Όχι, μα αυτό εννοώ και εγώ. Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια. Ακριβώς, και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πορεία επιτέλους σε αυτό το ζήτημα. Να αντιληφθούμε ότι η πολιτική είναι κάτι η οποία είναι μια ρευστή κατάσταση, μεταβαλλόμενη. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε πολιτικές τις οποίες ακολουθούσαμε πριν 40 και 50 χρόνια. Μάλιστα. Και οφείλουμε να αντιληφθούμε τα σημερινά δεδομένα και να ακολουθήσουμε τον δρόμο ο οποίος θα μας οδηγήσει στο να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μακάρι, κύριε Ιωάννου, γιατί σε αυτή την παραλία που και πάλι τον επόμενο μήνα θα επισκεφθεί ο κύριος Ερντογάν, εγώ έπαιζα. Είμαι σίγουρος και ο πατέρας σας, γιατί πιθανόν να έχουμε και την ίδια ηλικία. Και είναι πολύ πιο δύσκολο, ξέρετε, όταν έχει ζήσει και οι μεγαλύτεροι από εμάς, που ήταν οι δικοί μας πατεράδες και μητέρες, όπου δημιούργησαν και τη ζωή τους στην οικογένειά τους, εμάς και μετά εμείς στις δικές μας οικογένειες στην προσφυγιά, να βλέπουν αυτή την θλιβερή εξέλιξη. Είναι πραγματικά κάτι τραγικό, ειδικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει στα κατεχόμενα εδάφη μας. Και δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στην πολιτική ηγεσία, δεν τους έχουμε δώσει την ελπίδα μέχρι σήμερα της επιστροφής. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο θλιβερό. Ακόμα και οι κινήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων δεν οδηγούν προς την προοπτική της επιστροφής των προσφύγων. Ναι, και πέραν από κομματικές και πολιτικές τοποθετήσεις, ξέρετε, ή φανατισμούς, πονάει περισσότερο αυτούς που το έχουν ζήσει και έχουν και αυτοί την, αν θέλετε, άσβεστη φλόγα της επιστροφής και τον πόθο. Και βέβαια χειρότερα στους ανθρώπους που έφυγαν πια και δεν είναι μαζί μας, με επίσης αυτόν τον καημό, κύριε Ιωάννου. Πραγματικά είναι το χειρότερο συνέστημα το οποίο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Και θεωρώ ότι αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να αντιληφθείς και το μέγεθος του πόνου, ο οποίος υπάρχει στο εσωτερικό των παππούδων μας, των πατεράδων μας, οι οποίοι βρίσκονται για δεκαετίες μακριά από τα σπίτια τους, τους χώρους που γεννήθηκαν, τους χώρους που μεγάλωσαν. Φωτογραφικό υλικό ακολουθεί επίσης, κάνοντας την προεργασία για εσάς. Παρακαλώ, καλή συνέντευξη στο κοντρόλ. Πάμε στην πρώτη φωτογραφία. Εδώ, και είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά που ανεβαίνετε σε ένα βήμα, κύριε Ιωάννου, κάνετε την προεργασία σας, αλλά ίσως
να ανησυχείτε και στο τέλος, όταν θα πλησιάσετε αυτούς που σας άκουσαν, να ακούσετε με προσοχή τι θα σας πούν, όπως είπατε και πριν. Όχι μόνο να μιλάτε, αλλά και να ακούτε κιόλας. Αυτό ακριβώς νομίζω είναι και το πιο σημαντικό επίτευγμα, το οποίο μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος, ένας ομιλητής, δεν αναφέρομαι μόνο σε κάποιους πολιτικούς, αλλά και ένας δημοσιογράφος. Σίγουρα. Ένας λόγος όμως περισσότερο σε εσάς πια και από ακριβώς τη θέση που κατέχετε. Να ακούσει. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Να ακούσει, να αφουγκραστεί και να κινηθεί ανάλογα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μάλιστα. Και για τους μεγαλύτερους, πέραν από τους νεότερους, αντιλαμβάνομαι, σε ηλικία, αλλά και δίπλα σε οποιαδήποτε ομάδα που προσφέρει και οποιοδήποτε λειτουργήμα. Βλέποντας εδώ και την σχετική φωτογραφία, όπου αντιλαμβάνομαι ότι το ΕΛΑΜ μεταξύ των πολλών του άλλων δραστηριοτήτων είναι και μία από αυτές. Η παραχώρηση υλικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα σώματα ασφαλείας. Ακριβώς. Και το ΕΛΑΜ έχει να επιδείξει ένα πλούσιο κοινωνικό έργο. Απλά να αναφερθώ στις διάνομες τροφίμων, οι οποίες γίνονται σε αρκετές φορές κάθε χρόνο. Μάλιστα. Είναι η παράδοση πυροσβεστικών συστημάτων, οι οποίες έγιναν σε αρκετές ορεινές κοινότητες. Είναι ιατρικές βοήθειες, είναι βοήθειες οι οποίες δόθηκαν την περίοδο του κορονοϊού. Μάλιστα. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό οι πολίτες να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών και να έχουμε ένα πλούσιο κοινωνικό έργο στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μείνει πίσω. Η εικόνα μιας διαφορετικής Κύπρου, λοιπόν, κύριε Ιωάννου, ή όχι? Η εικόνα μιας διαφορετικής Κύπρου είναι αυτό το οποίο αποτελεί το κίνητρο που για να μπούμε σήμερα στην πολιτική και να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Σας πάω. Ελάτε, παρακαλώ, ναι. Η εικόνα της Κύπρου με τις συνεχείς υποχωρήσεις στο Κυπριακό που ανέφερα και προηγουμένως, με την κατεχόμενη μας πατρίδα, με την παράνομη μετανάστευση, τις εκποιήσεις, τις ελλείψεις που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, σαφώς και δεν είναι η εικόνα μιας Κύπρου η οποία θέλουμε όλοι να βλέπουμε. Κάνοντας την προεργασία, χάρηκα δύο φορές όταν αντελήφθηκα ότι έχετε στο ενεργητικό σας πια και δύο βιβλία. Δύο βιβλία, ναι. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο. Παρακαλώ, καλή συνέντευξη στο Control. Το πρώτο βιβλίο, απόσπασμα από το Οπισθόφυλλο, «Η γη των ονείρων», είναι σήμερα κάτι φανταστικό, μία οπτασία στο μακρινό παρελθόν και μία πιθανότητα στο αβέβαιο μέλλον. Επικές μάχες, στιγμές αλλοφροσύνης, νεκροί αγνοούμενοι, καμένες άρκες συνθέτουν το σκηνικό του πολέμου. Το χθες γίνεται ένα με το σήμερα και μας ταξιδεύει πάνω από τον κόσμο σας. Τον συχαινόμαστε, τον απορρίπτουμε και το πρόσταγμα των αιώνων μας καλεί να τον καταστρέψουμε. Το έπος του 1955 γίνεται σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Νέοι που αψήφισαν τη νεότητα, απέρριψαν το αύριο και διέγραψαν την οικογένειά μας, μας καλούν από τα ηλίσια παιδεία να δημιουργήσουμε τη γη που αυτοί ξεκίνησαν. Πραγματικά εκπληκτικό και είναι και συγκινητικό. Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε πότε? Το 2013, στην ηλικία των 18, αποτελεί ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Και τις πολύ μεγάλες μάχες, τις οποίες έδωσαν οι ένδοξοι πρόγονοί μας, ηρωικές μάχες. Και το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα ήταν η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρότι δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ναι. Ήταν όμως η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρώ ότι και εμείς ως νέοι βουλευτές θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ηρωικά κατορθώματά τους, δεν θα είχαμε και εμείς σήμερα βουλευτικά αξιώματα. Ναι, γιατί προχθές είχαμε και στο στούντιο την πρώτη Κύπρια επαγγελματία φωτογράφο και τη μικρότερη πολιτική κρατούμενη στα κρατητήρια ομορφίτας, την κυρία Ρούλα Κωνσταντινίδου, η οποία τελειώνοντας την εκπομπή μας ανέφερε ότι ακόμη και τώρα, κούτσα-κούτσα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αν χρειαστεί, θα προσπαθήσω να πολεμήσω και να προσφέρω για αυτό τον τόπο. Και αυτό το κάνει δύο φορές πιο βαρύ σε ό,τι αφορά την δικιά μας πια ευθύνη και βέβαια τη δικιά σας στο Κοινοβούλιο από τις 10 Ιουλίου. Είναι συγκινητική πραγματικά η στάση ορισμένων ανθρώπων, ειδικότερα όλων αυτών οι οποίοι είχαν σταθεί στην πρώτη γραμμή για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Ναι, γιατί είχε πει και χαρακτηριστικά ότι δεν είναι γι' αυτό που πολεμήσαμε εμείς τότε.
Βλέποντας εννοεί την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Δυστυχώς όλα όσα ακολούθησαν δεν οδηγήσαν στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Έχουμε όμως σήμερα την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε έτσι ώστε να επιβιώσει και ο κυπριακός ελληνισμός. Σπουδάσατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αντιλαμβάνουμε ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία. Σαφώς, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, ήμουν πολιτικοποιημένος από νεαρή ηλικία. Είναι κάτι το οποίο με ενδιέφερε και ακολούθησα αυτή την επιλογή προς αυτή την κατεύθυνση. Αποφυτώντας το 2019 και παίρνοντας το πτυχίο σας εκείνη τη συγκεκριμένη νύχτα της τελετής αποφύτησης, αλήθεια, ποιο ήταν το συνέστημα ή και αν θέλετε από εκεί και πέρα η υπόσχεση προς τον εαυτό σας? Σαφώς σε κάθε αποφύτηση, είτε αυτή είναι του σχολείου είτε είναι του πανεπιστημίου, υπάρχει χαρά και ανακούφιση για την ευόδοση των κόπων των τελευταίων ετών. Από εκεί και πέρα όμως, γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι γεμίζουμε με νέες ευθύνες για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα και οφείλουμε να δικαιώσουμε τους σκόπους τους οποίους κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, να εργαστούμε προς την κατεύθυνση δικαίωσης των όσων πέρασαν τα 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και προηγουμένως στο σχολείο και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Και πάμε και στο δεύτερο βιβλίο σας με τίτλο «Ο ανέμακτος Ατήλας». Ένα πολιτικό μυθιστόρημα κάνοντας την προεργασία που βασίζεται όμως σε πραγματικές πρόνοιες που βρίσκονταν στο σχέδιο Ανάν και όλα όσα διαπραγματεύεται η πολιτική μας ηγεσία. Έτσι, κύριε Ιωάννου. Σωστά. Είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα το οποίο επέλεξα να γράψω υπό την έννοια ότι ήθελα να δώσω κάποιες, να εκφράσω μάλλον κάποιες προειδοποιήσεις για όλα όσα καταγράφονται στις συνομιλίες μεταξύ του κατοχικού ηγέτη και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Χρησιμοποίησα σκόπιμα πρόνοιες του σχεδίου Ανάν, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει ήδη μέσα στις συνομιλίες και μέσα στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να αποτελεί ναι μεν πολιτικό μυθιστόρημα, αλλά από την άλλη να έχει μία δόση αλήθειας και να προσεγγίζει πλήρως την πραγματικότητα. Και αντιλαμβάνομαι ότι καταγράφεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις όποιες επαφές των εκάστοτε Προέδρων με τους εκάστοτε Τουρκοκύπριους ηγέτες. Κάνετε αναδρομή εννοώντας? Όχι, δεν είναι αναδρομή. Όχι. Είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα το οποίο ξεκινά από την μέρα που υποτίθεται λύνεται το σχέδιο Ανάν στη βάση της Ιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Και μέσα από τις πρόνοιες προβλέπω το τι μπορεί να συμβεί στην επόμενη ακριβώς περίοδο. Άρα είναι μια προσπάθεια πρόβλεψης για τα μελούμενα. Για τα μελούμενα πρόβλεψης όμως η οποία γίνεται στη βάση πραγματικών γεγονότων. Που μπορούμε να προμηθευτούμε αυτά τα δύο βιβλία σας, τον Ανέμακτο Ατήλα και την Γη των Ονείρων. Είναι από τα γραφεία του ΕΛΑΜΗ, μπορεί να επικοινωνήσει όποιος επιθυμεί προσωπικά μαζί. Μάλιστα. Υπάρχει επιθύρες και τρίτο βιβλίο, είμαι σίγουρος. Θα το δούμε στο μέλλον αυτό. Προς το παρόν. Όταν γίνει η αρχή, νομίζω ότι δεν σταματάει κάποιος. Ακριβώς είναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Η ασχολία σας καθημερινά πέραν από τις πολιτικές υποχρεώσεις σε προσωπικό επίπεδο, με ποια ομάδα είστε? Είμαι με την Ανόρθωση. Βέβαια. Λόγω κατά. Αναμενόμενο. Και αυτό μια ανησυχία επίσης. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι στην προσφυγιά και όλα τα προσφυγικά σωματεία, μαζί και η Ανόρθωση, είναι αυτοί που κρατάνε μαζί με όλα τα προσφυγικά σωματεία σε όλους τους συνοικισμούς αυτή την ελπίδα για την επιστροφή, κύριε Ιωάν. Ακριβώς. Όλα αυτά το ποδόσφαιρο έχει συνδεθεί με αυτή την κατάσταση στην Κύπρο. Θεωρώ ότι όλα τα προσφυγικά σωματεία αυτή τη στιγμή κρατούν ψηλά το όνομα των κατεχόμενων πόλεων και κοινοτήτων τους. Και το λάβαρο της κοινότητάς τους. Ακριβώς. Και το διονύζουν και στις επόμενες γενιές. Mm. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι, εμείς οι οποίοι δεν ζήσαμε στα κατεχόμενα εδάφη μας, γνωρίζουμε σαφώς και κρατάμε επαφή με τις πόλεις και τις κοινότητές μας λόγω και του ποδοσφαίρου. Είναι ένας τρόπος. Σίγουρα. Το καλό είναι το ποδόσφαιρο να χρησιμοποιείται για αυτούς τους σκοπούς και όχι για όσα στρεβλωμένα βλέπουμε και στεναχωριόμαστε, να ξέρετε. Δυστυχώς έχει πολιτικοποιηθεί και κομματικοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό θα λέγαω, ότι η κομματικοποίηση του ποδοσφαίρου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα ή με αυτό που πρεσβεύει, έτσι. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως αρκετά κόμματα προσπαθούν να
κεφαλαιοποιήσουν τη δύναμη και την επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο προς την εξυπηρέτηση των δικών του συμφέροντων. Mm. Αυτό είναι σαφώς λυπηρό και ελπίζω όλες οι ομάδες να αντιληφθούν ότι αυτό είναι λαθασμένο. Σε ποιο τομέα η κατεύθυνση θα ενδιαφερθείτε να δείξετε περισσότερο ενδιαφέρον στα έδρανα του Κοινοβουλίου και σε ποιες επιτροπές ίσως? Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις ανάγκες, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε και εσείς. Ναι. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη. Σαφώς όμως τα ζητήματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τον τόπο μας, που είχα αναφερθεί και προηγουμένως, όπως είναι οι εκποιήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν με το τραπεζικό σύστημα, είναι το θέμα της παιδείας. Σαφώς θεωρώ ότι αποτελούν πολύ σημαντικά ζητήματα και θα δώσουμε αρκετή προτεραιότητα προς την επίλυσή τους. Μάλιστα. Κάποιο μήνυμα που πιθανόν θα θέλατε να απευθυνθείτε και να απευθύνετε καλύτερα και πιο σωστά στους συνομήλικούς σας και νεότερους? Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους νέους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας είναι να τολμήσουν, να μην φοβηθούν, να βγουν μπροστά, να αντιληφθούν τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους και όλα όσα μπορούν να πετύχουν με την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έχω λάβει εγώ τα τελευταία χρόνια και καλώ όλους να πράξουν το ίδιο από όποιο μετερίζει και ανάδει. Τι εκνευρίζει τον κύριο Ιωάννου? Δεν με εκνευρίζει κάτι. Το κατάλαβα. Έχετε μια ήρεμη εσωτερική δύναμη που ίσως και αυτή να είναι αποτέλεσμα του σωστού τρόπου μεγαλώματος και από τον πατέρα και τη μητέρα. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμος γίνεται και να μην επηρεάζομαι από τους άλλους. Μπράβο σας. Ξέρετε, θέλει πείρα και θέλει και πολλή προσπάθεια αυτό. Και θέλει και πολλά χρόνια για να γίνει κατορθωτό. Εγώ ακόμη δεν το έχω καταφέρει, να ξέρετε. Γίνομαι θηρίο με την ασυνέπεια. Γίνομαι θηρίο με την αγένεια και με την κουτοπονηριά. Στα πιο είναι απλά σαφώς, πράγματα. Από ένα απλό οδήγημα σε ένα δρόμο που θεωρούμε ότι μας ανήκει και έχουμε την ασέβεια για όλους τους άλλους, μέχρι και το δικαίωμα που θεωρούμε ότι έχουμε ότι θα κατέβουμε και κάτω από το αμάξι και να σκοτώσουν και τον άλλο στο ξύλο, γιατί μας είπε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε αυτό που δεν έπρεπε σίγουρα να είχαμε κάνει. Είναι σαφώς όλα αυτά τα ζητήματα που μας εκνευρίζουν όλους, θεωρώ. Από εκεί πέρα όμως είμαι γενικότερα της άποψης ότι θα πρέπει να προσέχουμε εμείς ο ίδιος μας αυτός να είμαστε σωστοί και δίκαιοι απέναντι σε όλους τους άλλους και ο Θεός έχει για όλους μας. Mm. Μακάρι και ευελπιστώ στα καλύτερα. Αισιοδοξείτε για καλύτερη κοινωνία βγαίνοντας από αυτή την πανδημία? Γιατί και πάλι επαναλαμβάνω με τις συμπεριφορές που βλέπω δεν νομίζω να έχουμε αντιληφθεί το τι έχουμε περάσει ή τι περνάμε. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, θα βγούμε χειρότεροι σε ό,τι αφορά συμπεριφορές, τελειώνοντας από όλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει όλος ο κόσμος έχει περάσει αρκετά δύσκολα αυτή την περίοδο. Θα πρέπει όλοι να δείξουμε σύνεση, υπομονή απέναντι στην κατάσταση και είμαι βέβαιος ότι θα περάσουμε αλόβητοι από αυτό το σημείο. Μακάρι να περάσουμε αλόβητοι και να βγούμε και πιο δυνατοί και να αντιληφθούμε και τις προτεραιότητες, που πάνω απ' όλα είναι η υγεία, την οποία να έχουμε μάθει να λέμε, αν θέλετε, απλά ως φράση και τυπικά και να μην την εννοούμε. Τώρα που περάσαμε διαπυρός και σιδήρου και οι άνθρωποι μας, πήραμε το μάθημά μας. Πήραμε το μάθημά μας, εύχομαι, κύριε Ιωάννου. Εύχομαι. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ κάθε καλό στην πορεία σας. Εσάς, την οικογένειά σας, σε αυτά που ονειρεύεστε να κάνετε. Σας εύχομαι από καρδιάς να τα πραγματοποιείτε. Ο Θεός να είναι πάντα δίπλα σας, ανεξαρτήτου του κόμματος, πολιτικής τοποθέτησης. Είστε συμπατριώτης μας, συμπολίτης μας. Όσοι σας ψηφίσαμε ή δεν σας ψηφίσαμε, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το καλό αυτό του τόπου και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον όταν όλο και νεότεροι άνθρωποι, χωρίς αυτό να είναι μορφή για τους παλαιότερους, αναλαμβάνουν θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν και να διορθώσουν το καλύτερο μέλλον αυτού του τόπου, κύριε Ιωάν. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χάματς. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ξέχασα να σας κάνω την εξή ερώτηση, γιατί σας έκανα την πρώτη ερώτηση για το τι σας θυμώνει. Θέλω να σας ρωτήσω και τι σας κάνει να χαμογελάτε. Αλήθεια. Σίγουρα η χαρά όλων γύρω μας. Αυτό με κάνει να χαμογελώ. Και σε προσωπικό επίπεδο, σαφώς η δικαίωση των κόπων. Ναι. Κάθε άνθρωπος χαίρεται με το να δικαιώνονται οι κόποι του.
Και να βλέπει και τους ανθρώπους που αγαπάει, την οικογένειά του και τους φίλους του να είναι καλά. Ακριβώς. Αυτό είχα αναφέρει στην Ευχαριστώ. Αρχή με τη χαρά ανθρώπου. Να είστε πάντα καλά, θα χαρά να τα ξαναπούμε και εδώ στο στούντιο όταν μας δοθεί η ευκαιρία. Και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και στη δική σας εκπομπή. Μας τιμά, σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ, κύριε Ιωάννου. Γεια σας. Αποχαιρετούμε τον κύριο Σωτήρη Ιωάννου, τον νεαρότερο εκλεγμένο βουλευτή. Και πάμε στον κύριο Χριστόφορο Τριανταφύλου, ο οποίος ήταν ο νεαρότερος υποψήφιος βουλευτής. Ο κύριος Ιωάννου ήταν στα 26, είναι στα 26, ο κύριος Τριανταφύλου είναι στα 23. Σας χαιρετώ, κύριε Τριανταφύλου, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομίλησα με ένα υποψήφιο συνάδελφό σας και νυν πια βουλευτή, ο οποίος είναι στη δύναμη του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου ΕΛΑΜ. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για τις θέσεις των νεαρότερων ανθρώπων που αναλαμβάνουν πια και πολιτικές θέσεις για αυτόν τον τόπο και είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό με τη νέα γενιά και τη νεολαία γενικότερα που σε αυτές τις εκλογές είχε γίνει έτσι λίγο καραμέλα, είχε γίνει λίγο μαγνήτης μέσα στα ψηφοδέλτια. Βεβαίως είναι θεμητό και είναι καλό η νέα γενιά να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να μπαίνει μπροστά στον αγώνα. Από την άλλη, να μην κάνουμε εδώ μια ηλικιακή διάκριση. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και ιδιαίτερα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο έχουμε δει και έχουμε συναντήσει νέους, νεαρούς καλύτερα, οι οποίοι είναι ουσιαστικά καθρέφτες του παλιού. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε ηλικιακή διάκριση ότι ένας νέος μόνο και μόνο επειδή είναι νέος ηλικιακά μπορεί να φέρει και τη νέα ιδέα ή ίσως σίγουρα τη νέα πραγματικότητα που ονειρεύει. Σίγουρα. Είναι και θέμα χαρακτήρα αλλά και θέμα του πόσο κάθε άνθρωπος βλέπει ή αντιλαμβάνεται αυτή την ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος τι σημαίνει να εμπλακείς στην ενεργή πολιτική σκηνή και ταυτόχρονα είναι και το πώς ο κάθε άνθρωπος θέλει ο ίδιος να αλλάξει τα πράγματα, πώς επιθυμεί να δει την νέα καθημερινότητα στην Κύπρο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 100% της νέας γενιάς που ήταν ουσιαστικά στα ψηφοδέλτια αυτή την προεκλογική περίοδο έχουν όλοι τις ίδιες ιδέες για τη νέα πραγματικότητα. Οι απόψεις δίστανται, έτσι είναι εξάλλου η δημοκρατία. Είναι ανθρώπινο άλλωστε. Και είναι και ανθρώπινο και είμαι και σίγουρος ότι πολλοί θα συμφωνήσουν ότι απλά κάποιοι από αυτούς ήταν μαγνήτες του παλιού. Δηλαδή θέλαν απλά να είναι εκεί έτσι ώστε να μαγνητήσουν τα βλέμματα, να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και ουσιαστικά να πετύχουν τον πολιτικό σκοπό. Δυστυχώς η πολιτική έτσι είναι. Μάλιστα. Έτσι είναι σίγουρα. Τώρα, καταγωγή από πού? Η μητέρα μου είναι από την Κύπρο, είναι από τη Λευκοσία μισή και η άλλη μισή από ένα χωριό μεταξύ Πάφου και Λεμεσού, το Πρετόρι. Μάλιστα. Και ο πατέρας μου είναι εξ Ελλάδος. Ο πατέρας μου είναι από τον Βόλο. Από τον όμορφο Βόλο. Χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και εκεί συγγενείς ή και στην Αθήνα που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Αν το πείτε. Βεβαίως. Δορυφορικά και να είναι πάντοτε καλά. Είμαι σίγουρος ότι είναι υπερήφανοι για εσάς. Τι ήταν αλήθεια αυτό που σας έκανε να υποβάλλετε υποψηφιότητα για να συζητήσουμε και με τον σχηματισμό με τον οποίο επιλέξατε, γιατί το κάνει εξίσου σημαντικό. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με την πολιτική όχι ενεργά, αλλά περισσότερο ενημερωτικά και από το σπίτι μου ενημερώνομαι και για την επικαιρότητα τελευταία 7 με 8 χρόνια, δηλαδή από τη μαθητική μου ηλικία. Μάλιστα. Με θυμάμαι να μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τις Πέμπτες, κάποιες Πέμπτες, να ακούω τη Βουλή και να περνώ πάρα πολλή ώρα ενημερώνοντας τον εαυτό μου. Τη συνεδρία γίνεται ραδιοφωνικά, αλήθεια. Και τη Βουλή της Ελλάδας, αλλά και ραδιοφωνικά κάποιες φορές της Κύπρου, ειδικά άμα είχε συγκεκριμένες σημαντικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα θυμάμαι τους προϋπολογισμούς που τους έδειχνε και τηλεοπτικά, ναι, πάντα να τους παρακολουθώ. Με ενδιέφερε πάρα πολύ η επικαιρότητα και με ενδιέφερε το τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά ποτέ δεν μπορούσα, ειδικά μετά που έφυγα από τα μαθητικά χρόνια και πήγα στα φοιτητικά μου χρόνια, ναι, να συμβαδίσω ή να συμφωνήσω με συγκεκριμένες απόψεις ή αναλύσεις των ήδη υφιστάμενων κομμάτων ή πολιτικών συνόλων. Μάλιστα. Έτσι, μόλις επέστρεψα από τις σπουδές μου και στα Κύπρο, βρεθήκαμε με μια ομάδα ενεργών πολιτών και αυτό που με έκανε πραγματικά να ασχοληθώ με την πολιτική, αυτό που ήταν δηλαδή αφορμή για μένα να πω το μεγάλο ναι και να κατεβώ εγώ ίδιος στο ψηφοδέλτιο, ναι,
Ήταν η ευκαιρία που μου δόθηκε να διαμορφώσω εγώ τις δικές μου θέσεις για το μέλλον της Κύπρου. Μάλιστα. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι μας βάζουν κάτω πολλά χρόνια και είναι τρομερές προσωπικότητες της Κύπρου, όπως για παράδειγμα η κυρία Άννα Μαραγκού, που της τρέφω μεγάλη εκτίμηση, και μου είπε η ίδια, Χριστόφορε μου λέει, θέλω εσύ να κάτσεις κάτω και να μου γράψεις πώς ονειρεύεσαι την Κύπρο του μέλλοντος. Δεν θέλω να σου γράψουμε εμείς τι θα λες και να το λες. Και καθίσαμε κάτω με μια ομάδα νέων, 10-15 άτομα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς αναγκάζονται να μείνουν στο εξωτερικό, επειδή δεν μπορούν να βρουν τις θέσεις εργασίας στην Κύπρο ή δεν μπορούν να έχουν το ίδιο βιωτικό επίπεδο. Και αναγκαστήκαμε να κάτσουμε κάτω και να γράψουμε κάτω τις θέσεις, τις οποίες πώς θέλουμε να δούμε την Κύπρο, έτσι ώστε να έρθουμε πίσω στην Κύπρο και να χτίσουμε τη ζωή μας εδώ πέρα στην πατρίδα μας. Μάλιστα. Επειδή όσο και αν κάποιοι συνομήλικοί μου είναι στο εξωτερικό, το μυαλό τους και η ψυχή τους είναι πάντα εδώ στην Κύπρο. Σίγουρα. Και είναι και λογικό. Όσο μακριά, τόσο πονάει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς κύριε Χαμάτσο, ακριβώς. Έτσι είναι. Και γι' αυτόν τον λόγο καθίσαμε κάτω, γράψαμε τις θέσεις και νιώσαμε κι εμείς περήφανοι ότι για πρώτη φορά εγώ είχα την ευκαιρία να διατυπώσω και να πω στον κόσμο αυτά που θέλω εγώ να δω από την Κύπρο. Όχι αυτά που είχε αποφασίσει κάποιος 20-25 χρόνια πριν από μένα και εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Επειδή συνήθως έτσι λειτουργεί στις κομματικές φατριές, ας πούμε, στις κομματικές καταστάσεις, και αυτό εμένα δεν μου άρεσε ποτέ. Εγώ ήθελα να δω μια Κύπρο όπως την ονειρεύομαι. Πώς είναι αλήθεια η Κύπρος που ονειρεύεστε? Η Κύπρος που ονειρεύομαι είναι πρώτα απ' όλα κοντά στην Ευρώπη. Κοντά στην Ευρώπη στην ουσία, αυτής της δήλωσης. Δηλαδή μια Κύπρος με εξυγχρονιστική παιδεία, η οποία να διδάσκει περισσότερο την κριτική σκέψη παρά να διδάσκει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Μια Κύπρος η οποία να αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Να είναι μια Κύπρος μπροστάρης στα δικαιώματα της ισότητας μεταξύ των φύλων. Όλα αυτά απουσιάζουν από την Κύπρο του σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κατατάσσει πολύ χαμηλά όσον αφορά και την ισότητα, όσον αφορά και την αποδοχή, όσον αφορά πρώτα και απ' όλα την δημοκρατία. Και γι' αυτόν τον λόγο ήρθαμε και γράψαμε κάτω θέσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό. Θέσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Θέσεις που έχουν να κάνουν με την κοσμική παιδεία και το κοσμικό κράτος. Δηλαδή να υπάρχει μια ορατότητα στο διαχωρισμό μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Μάλιστα. Να μην είναι απλά στη θεωρία ότι το κράτος μας είναι κοσμικό. Να μπορεί η παιδεία μας να διδάσκεται αντικειμενικά. Αυτά τα πράγματα με απασχολούσαν και ταυτόχρονα, εννοείται, με απασχολούσε σαν κάθε νέο που βλέπει τις εξελίξεις γύρω του, και η διαφθορά και η διαπλοκή. Μας απασχολούσε το γεγονός ότι βλέπαμε στα μάτια μας την πατρίδα μας να εξευτελίζεται ανά το παγκόσμιο μέσα από αυτό το περιβόητο βίντεο που βγήκε με τα χρυσά διαβατήρια. Και είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει επιτέλους να υπάρξουν οι απαραίτητες διαδικασίες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να καταπατηθεί αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς. Και όλα αυτά μέσα στο μυαλό μας δέσαμε με ίσως τον σημαντικότερο σκοπό και τη σημαντικότερη θέση που είχα εγώ για να ασχοληθώ με την πολιτική. Την ανάγκη για να επανενωθεί αυτός ο τόπος. Και όποτε το λέω αυτό το πράγμα με πιάνει συγκίνηση, επειδή θυμάμαι τους τουρκοκύπριους φίλους μου στο πανεπιστήμιο και τους συμφοιτητές μου, που κάναμε τόση παρέα όταν ήμασταν συμφοιτητές, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να τους δω στο σπίτι τους εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Δεν μπορούσαμε να συμφιλειωθούμε με τον τρόπο που θα έπρεπε να μπορούσαμε να συμφιλειωθούμε. Και αν για κάτι παλέψαμε εμείς οι νέοι αυτής της πρωτοβουλίας, είναι κυρίως η ανάγκη για επανένωση της πατρίδας μας. Μάλιστα. Είστε πτυχιούχος φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Warwick του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπρόσωπος των σπουδαστών της Φιλοσοφικής Σχολής εκεί, στην οποία φοιτούσατε, και πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων και Ελλαδιτών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Warwick. Έτσι. Ακριβώς. Έχω σπουδάσει φιλοσοφία στο Warwick, έχω πάρει το πτυχίο μου πέρσι το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω και τους σπουδαστές της φιλοσοφίας. Μάλιστα. Επειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί λίγο διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αποκτούν γνώσεις κατά τη διάρκεια του πτυχίου. Mm. Η φωνή του φοιτητή ακούγεται και ακούγεται μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία διοίκησης του Πανεπιστημίου. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σαν εκπρόσωπος των σπουδαστών της φιλοσοφικής είχα την ευκαιρία μία φορά το μήνα να λέω τις απαιτήσεις των φοιτητών από το πρόγραμμα
και πάντα οι φοιτητές εισακούγοντα. Κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να δούμε και εμείς εδώ στην Κύπρο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πάντα οι φοιτητές να δουλεύουν μέσα από τις κομματικές παρατάξεις. Μάλιστα. Να μπορούν να αυτοοργανώνονται και να απαιτούν από το πτυχίο τους ήδη αυτά που ζητούν. Και ταυτόχρονα είχα και την ευκαιρία να διατελέσω πρόεδρος της ομάδας των φοιτητών από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο Πανεπιστήμιο του Γόρικ. Μάλιστα. Και ήταν μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ τους συμπατριώτες μας στην Αγγλία, επειδή ξέρετε οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν αυτή την ανάγκη να έρχονται κοντά όταν είναι στο εξωτερικό. Ναι. Και μας έδωσε αυτή την ευκαιρία σαν ομάδα που είχαμε και από διάφορες εταιρείες οι οποίες επιχορηγούσαν την προσπάθεια να υπάρχει αυτή η ομάδα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Να διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις, προβάλλοντας και τον κυπριακό πολιτισμό σε φοιτητές από άλλες χώρες. Χαίρομαι που σήμερα μας δίνετε τη δυνατότητα και με εσάς, κύριε Τριανταφύλου, αλλά και με τον κύριο Ιωάννου νωρίτερα, στο προηγούμενο ημίωρο, να δοθούν οι απόψεις αυτών των νέων, με πολύ σεβασμό να τις ακούσουμε και να προβληματιστούμε ίσως και τις περισσότερες φορές από τους δικούς σας προβληματισμούς. Όμορφα παιδικά χρόνια. Αρκετά καλά παιδικά χρόνια. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαστε μια τριμελής οικογένεια. Εγώ είμαι μονάχο παιδί. Α, δεν έχετε άλλα αδέρφια εσείς? Όχι, δεν έχω άλλα αδέρφια. Μεγάλωσα τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μετά ήρθαμε εδώ στην Κύπρο, που η ζωή ήταν πολύ πιο ήρεμη. Ναι, σίγουρα. Πολύ πιο εύκολη η διακίνηση, πολύ πιο εύκολο το να αποκτήσεις μια καλή παρέα και να την κρατήσεις. Ναι. Εγώ είχα, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλά παιδικά χρόνια, κυρίως επειδή είχα αποκτήσει μια καλή σχέση με την διδασκαλία και με την εκπαίδευση γενικότερα. Mm. Είχα κάνει πολύ καλή σχέση με καθηγητές. Πάντα μου άρεσε να ενημερώνομαι και να διαβάζω. Και γι' αυτό μπορώ να πω ότι είχα περάσει σχετικά μια ήσυχη εφηβική ηλικία. Μάλιστα. Και ναι, δεν υπάρχει κανένα παράπονο από τη ζωή στην Κύπρο. Θεωρώ ότι έχω περάσει καλά παιδικά χρόνια. Χαίρομαι γι' αυτό που ακούω. Το κόμμα στο οποίο ήσασταν υποψήφιος, καλύτερα ο σχηματισμός, εκπροσωπεί μία πόλη και όχι μόνο, όλες τις κατεχόμενες περιοχές μας, την Αμόχωστο, με επικεφαλής την κυρία Μαραγκού, η οποία έχει αποδείξει με τους αγώνες που προηγήθηκαν για την ευαισθησία της αλλά και την έγνοια της για αυτή την πόλη. Σε λίγες μέρες στο νησί και στα κατεχόμενα η παράνομη επίσκεψη του κύριου Ερντογάν. Ευελπιστείτε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την Αμόχωστο, ή σας ανησυχεί μήπως και δούμε την τουρκική επεκτατική πολιτική να επαναλαμβάνεται? Καταρχήν να πούμε ότι πράγματι το κόμμα το οποίο κατεβήκαμε στις εκλογές είχε την επωνυμία Αμόχωστος για την Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εκπροσωπούσαμε μόνο τους Αμοχωστιανούς. Όχι, ήταν ξεκάθαρο και από την ίδια και την κυρία Μαραγκού, άλλωστε. Βεβαίως. Εμείς είχαμε πει απλά ότι η πόλη της Αμοχώστου κουβαλάει έναν τρομερό συμβολισμό, ένα πολύ βαρύ συμβολισμό, λόγω και του ότι είναι ακατοίκητη προς το παρόν. Και η κλειστή πόλη παραμένει κλειστή. Και σε κάθε ψήφισμα το οποίο ερχόταν μπροστά στις δύο ηγεσίες από το 1977 και έπειτα, από το Αγγλο-Καναδο-Βρετανικό σχέδιο, μάλιστα, από το Αγγλο-Καναδο-Αμερικανικό σχέδιο, μέχρι τους δείκτες Μπουεγιάρ και ακόμα πιο μετά στις ιδέες Γκάλι και μέχρι το σχέδιο Ανάν και σήμερα, πάντα η Αμόχωστος αποτελούσε μια ξεχωριστή πτυχή αυτού του σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να καταλάβουμε όλοι σαν Κύπροι ότι η Αμόχωστος βεβαίως και δεν είναι το τέλος της επανένωσης της πατρίδας μας και όλου αυτού του οδηπορικού του κυπριακού προβλήματος. Η Αμόχωστος είναι η αφετηρία όμως. Είναι η αφετηρία και το όχημα που θα μας φέρει στο τέλος αυτό το πολυπόθητο το να ζήσουμε σαν μία Κύπρος. Ναι. Όσον αφορά τώρα την τουρκική αδιαλαξία και την τουρκική επεκτατικότητα, σαφώς και είδαμε ότι δεν δίστασε η τουρκική αδιαλαξία και έτσι μας είπαν εξάλλου και οι ηγέτες μας στην ελληνοκυπριακή πλευρά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να θέσει και το ζήτημα των δύο κρατών στην τελευταία συνάντηση στη Γενέβη. Φυσικά, εμείς σαν Αμόχωστος για την Κύπρο, αυτό που διαφέραμε από τις υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις είναι ότι κάναμε και μια
ανάλυση πολιτική, η οποία βασιζόταν πάνω στην αυτοκριτική. Να δούμε δηλαδή τι έχει κάνει λάθος η ελληνοκυπριακή πλευρά όλα αυτά τα χρόνια. Η ερώτησή σας ήταν σαφής. Περιμένουμε, ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει κάτι διαφορετικό στις 20 του Ιούλη που θα έρθει ο Ερντογάν στο Βαρόσι. Και ποια είναι η απάντηση? Και η απάντηση, εγώ πιστεύω, είναι ακόμη πιο σαφής. Άμα δεν αλλάξει πορεία η ελληνοκυπριακή πλευρά και να έρθει και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ξεκάθαρα ότι αποδέχεται την πολιτική ισότητα, ότι αποδέχεται την αποτελεσματική συμμετοχή όπως αυτή ορίζεται από το ψήφισμα 716 των Ηνωμένων Εθνών του 1991. Επειδή εγώ είμαι σίγουρος, σαν νέος που παρακολουθεί τις εξελίξεις, ότι ό,τι και να λέμε μπροστά από τις κάμερες, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή σαν ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν έχουμε πάει ξεκάθαρα και να πούμε στην προηγούμενη συνάντηση στη Γενέβη θα έπρεπε να πάει εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πει ότι ξεκινούμε από το πλαίσιο Γκουτιέρες που το 2017 αφήσαμε και φύγαμε. Ξεκινούμε από εκεί και το υπογράφουμε αυτό σαν ενδιάμεση συμφωνία. Αποδέχεται ο διεθνής παράγοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η τουρκική πλευρά αποδέχονται το πλαίσιο Γκουτιέρες? Δεν το είπαμε ξεκάθαρα. Και ο λόγος που δεν το είπαμε ξεκάθαρα είναι απλός. Επειδή το 2017 το 80% του πλαισίου λύσης ήταν συμφωνημένο. Και εμείς φύγαμε. Και από μία τρίχα που ήμασταν κοντά στην επανένωση, μας το έλεγε ο κύριος Μαυρογιάννης ο ίδιος αυτό, φτάσαμε σήμερα μία τρίχα από τη διχοτόμηση. Άρα εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα αυτή τη στιγμή να λύσουν το κυπριακό πρόβλημα. Και ο λόγος είναι επειδή τους ενδιαφέρει περισσότερο το κομματικό συμφέρον και όχι το εθνικό συμφέρον. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη οι ενεργοί πολίτες να έρθουν και να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέοι πολιτικοί συνδυασμοί οι οποίοι θα αποτελούνται από πολιτικά καθαρά μητρώα χωρίς να έχουμε σχέση με την κομματοκρατία του παρελθόντος. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά και το εθνικό συμφέρον και να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της λύσης του Κυπριακού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Τόσα χρόνια κανένα κόμμα δεν μας έχει ενημερώσει τι είναι. Εμείς η νέα γενιά πρέπει να μορφωνόμαστε για αυτό το θέμα από μόνοι μας. Να ανοίγουμε μόνοι μας και να διαβάζουμε τι σημαίνει επανένωση. Να ανοίγουμε μόνοι μας και να διαβάζουμε τι έγινε στα ψηφίσματα. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς θεωρούμε ότι όλοι όσοι θέλουν πρέπει να έρθουν και να σχηματίσουμε ένα μετριοπαθή χώρο. Ένα χώρο που να αποδέχεται όποιες εξυγχρονιστικές απόψεις ανεξάρτητα από ιδεολογικά άβατα και ιδεολειψίες του παρελθόντος. Είστε απόλυτα αντιληπτός. Και να έρθουμε μπροστά συνενετικά και ήρεμα. Και ακούμε πολύ προσοχή τις απόψεις σας, τις οποίες και σέβομαι. Ωστόσο υπάρχει και αντιπεραόχθη πιθανόν, η οποία έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη ή και να διαφωνεί με κάποια από τα σημεία. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Γιατί τότε αυτό το μικρό ποσοστό στο κόμμα για την επιστροφή της αμοχώς του? Και ακόμη μια ερώτηση. Μόλις 5.000 τόσες εκατοντάδες ψήφοι είναι οι αμοχωστιανοί. Όλοι οι άλλοι αμοχωστιανοί πού είναι? Και αν είναι, το τρίτο ερώτημα που τίθεται είναι, δεν ανησυχούν για την αμόχωστο ή μη ψηφίζοντας το δικό σας κόμμα δεν θεωρούν ότι θα υπήρχε και οποιαδήποτε άλλη διαφορά? Καταρχήν να πούμε ότι το δικό μας κόμμα είναι ίσως σε χρόνο ρεκόρ. Έγινε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά επειδή τα πράγματα γίνονται πάντοτε σε χρόνο ρεκόρ έγινε και η τουρκική εισβολή, να ξέρετε, μέσα σε ένα μήνα, το γνωρίζετε πολύ καλά, από το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου μέχρι και την πρώτη τουρκική στις 20 και μέχρι και τα μέσα περί το τέλος Αυγούστου ολοκληρώθηκε όλο αυτό το έγκλημα σε αυτό το νησί το 1974, όταν εγώ ήμουν 7 χρονών και τρέχαμε για να σωθούμε από τα τουρκικά τάγκς και η μητέρα μου ήταν και έγκυος με την κοιλιά στο στόμα 7 μηνών, γίνονται σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί δεν αντιδράσαμε σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλαμε να παρακάμψουμε τα υπόλοιπα κόμματα ή ότι δεν εκτιμούμε το έργο που επιτελούν τα άλλα κόμματα, αλλά γιατί έστω και για μια φορά οι αμοχωστιανοί δεν δείξαμε ότι ναι, είμαστε εδώ παρόντες και δεν δώσαμε το παρόν μας, ανεξαρτήτως χρώματος, για αυτό το οποίο ίσως να πρέσβευε ή πρεσβεύει το αμόχωστος επιστροφή? Πρώτα απ' όλα να πούμε
πούμε ότι βεβαίως έγινε σε χρόνο ρεκόρ η τουρκική εισβολή, αλλά υπήρχε. Καλύτερα να μην πούμε στην ιστορική ανάλυση. Έγιναν. Εμείς... καταγράφηκαν. Καταγράφηκαν, έγιναν. Εμείς έχουμε μια θεώρηση λίγο διαφορετική από τους άλλους. Και ότι... για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, δεν είμαι στην αντίπερα οχθή και δεν κατηγορώ τους ομοχωστιανούς γιατί δεν ψήφισαν αυτό το συνδυασμό της κυρίας Μαραγκού. Είναι δικαίωμά τους. Έχουν το δικαίωμα της επιλογής, έχουμε δημοκρατία και μπορεί ο καθένας να ψηφίζει αυτό που κρίνει καλύτερο για τον ίδιο. Αλλά περίμενα να δω λίγο περισσότερη αντίδραση ή αν θέλετε κινητοποίηση από πλευράς αμόχωστιανών. Γιατί αμόχωστος είχε 30-40 χιλιάδες κατοίκους το 1974. Κάπου ναι. Εκεί, τριγύρω. Περίμενα κάτι περισσότερο. Είδαμε στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας αμόχωστο ότι τα ποσοστά σας ήταν αυξημένα, αλλά στις υπόλοιπες επαρχίες ήταν κάτω από το... ήταν 0 κόμμα και ουσιαστικά... Δυστυχώς η πραγματικότητα ήταν ότι είχαμε αργήσει και πραγματικά δεν είχαμε μπει έγκαιρα στην προεκλογική εκστρατεία. Είμαστε ένα κόμμα καινούριο με ανθρώπους χωρίς πολιτικά μητρώα και αυτό γιατί το λέω συνέχεια. Το λέω επειδή δεν υπήρχε κάποιος χορηγός ο οποίος να χορηγήσει αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Δεν είχαμε ενδεχθεί την κομματική χορηγία και οτιδήποτε γινόταν σε εθελοντική βάση. Ναι. Δεν προλάβαμε να φτάσουμε σε όσα αυτιά και πέραν όμως από τη δικιά σας ευθύνη και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί δεν κατηγορούτε εσάς ούτε αυτούς που ψήφισαν ή δεν ψήφισαν, περίμενα να δω μια αλλαγή διαφορετική. Δηλαδή μια κίνηση προς κάτι, μια ανησυχία προς κάτι. Φαίνεται ότι υπερίσχυσε το κομματικό παρά το τοπικό, η ανησυχία. Και αυτό δεν είναι κακό, πάλι δικαίωμα του καθενός είναι. Ναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αφού έγινε η αρχή, ίσως, ευελπιστώ, να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα την επόμενη φορά, κύριε Τριανταφύλλου. Σημασία έχει ότι μαζέψαμε μόλις σε 2 μήνες 6.000 ανθρώπους, οι οποίοι ήρθαν κοντά και μας είπαν ότι υπάρχει χώρος. Ναι, εγώ αυτές τις 6.000 περίμενα να τις δω περισσότερες. Βεβαίως, όλοι περιμέναμε να δούμε καλύτερα ποσοστά. Απλά καμία φορά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να αμφισβητήσεις έναν κομματικό καθεστώς. Όχι, δεν είναι αυτό που λέω και ούτε αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αλλά η αμόχωστος, το πικνίκ που προηγήθηκε, οι μπουλτόζες που έκαναν δρόμους καινούριους, που χαλούν και χαλούν ό,τι θέλουν και δεν ρωτούν κανένα, οι τίτλοι που ανήκουν επί Οθωμανοκρατίας και είναι δικοί τους, τώρα η επικείμενη άλλη επίσκεψη κλπ. Περίμενα λίγη περισσότερη έτσι ευαισθησία. Σαφώς. Απλά το θέμα τι είναι εδώ στην Κύπρο. Το θέμα στην Κύπρο και όπως το σκέφτομαι εγώ δηλαδή, ναι, είναι ότι έχουν δει τόσα πολλά τα μάτια του κυπριακού λαού όσον αφορά τη διαφορά και τη διαπλοκή, ναι, που αυτό δεν του έχει αφήσει χρόνο να σκεφτεί. Μάλιστα. Τι γίνεται με το μέλλον της πατρίδας. Βλέπαμε ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Μα κύριε Τριανταφύλλο, έχουν περάσει 50 είναι... χρόνια. Είναι αδικαιολόγητο, ναι, αυτό. Είναι να αδικαιολόγητο. Μας... βεβαίως, έχει δοθεί ακόμη χρόνο να σκεφτούμε. Άμα ο άνθρωπος και ειδικά ο νέος άνθρωπος προσπαθεί να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να φέρει ένα κομμάτι ψωμί σπίτι. Ναι, σίγουρα. Άμα ο άνθρωπος ο νέος δεν βρίσκει εύκολα θέσεις εργασίας. Οπωσδήποτε. Θα ενδιαφερθεί πολύ περισσότερο. Θα ενδιαφερθεί πολύ περισσότερο για τη διαφθορά η οποία μαστίζει την κυπριακή κοινωνία. Έτσι, κάτι έτσι, το οποίο όμως προσπαθήσαμε εμείς να πούμε του κόσμου, ναι, είναι ότι η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις, η απουσία δηλαδή ανεξάρτητων θεσμών, η απουσία ελέγχων και ισορροπιών στο Κυπριακό Σύνταγμα είναι άμεσα συνδεδεμένη και διασυνδεδεμένη μαζί με το κυπριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Για μας η διχοτόμηση και η διαφθορά, η διαιώνιση δηλαδή του status quo, πάνε χέρι-χέρι και έχει αποδειχθεί πολλάκι στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Άρα, πράγματι, σημασία διέχει. Σημασία έχει ότι κάναμε μία πάρα πολύ δυνατή αρχή. Βεβαίως. Ίσως δεν προλάβαμε να πούμε, να περάσουμε το μήνυμα σε όσους το ήθελαν, ναι, αλλά σημασία έχει ότι δείξαμε ότι υπάρχει και ένας μετριοπαθής χώρος, ναι, με εξυγχρονιστικές θέσεις, με τάση προς την εξέλιξη της κοινωνίας. Μάλιστα. Και με ευρωπαϊσμό, οικολογία και ουσιώδης ζητήματα τα οποία δεν αγγίζει τόσο εύκολα το κομματικό καθεστώς. Και ότι είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτή τη μετριοπάθεια μέσα από τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Σεβαστό. Να αφήσουμε το πολιτικό
Για να ολοκληρώσουμε με το, αν θέλετε, πιο ανθρώπινο. Ασχοληθήκατε με την ποιήση και το θέατρο, κάνοντας την προεργασία για να σας συναντήσω σήμερα. Έχετε βραβευτεί για τη συμμετοχή σας σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά έχετε γράψει και αυτή την ανέκδοτη ποιητική συλλογή Σούρουπο. Ή κάνω λάθος? Βεβαίως, ναι, είναι μια δουλειά η οποία έγινε τα 3 φοιτητικά μου χρόνια κυρίως. Μάλιστα. Σε μια κοινωνία η οποία ήταν λίγο πιο απομονωμένη από την κυπριακή κοινωνία. Σπούδαζα σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν ήταν τόσο εύκολο να βγει κανείς έξω και να περάσει καλά τα φοιτητικά του χρόνια. Με μεγάλες αποστάσεις, με πολλές ώρες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πάρα πολλές ώρες στα βιβλία και στα πανεπιστήμια. Και γι' αυτόν τον λόγο ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω και να δείξω τι ακριβώς νιώθω μέσα από το χαρτί. Και αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για μένα, επειδή κατάφερα να αποτυπώσω κάτω τις σκέψεις μου, να αποτυπώσω κάτω την πραγματική μου ψυχή και την ψυχική μου δύναμη. Αυτό βγήκε μέσα από μια συλλογή ποιημάτων που έχουν πολλά ζητήματα, ασχολούνται με πολλά διάφορα θέματα, κάποια με την πολιτική, κυρίως όμως ασχολούνται με τον έρωτα, με τις σκέψεις, με την κατάθλιψη, με διάφορα άλλα ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο σκέπτομαι σε κάποια στιγμή στο μέλλον να την εκδώσω. Δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο. Θα χαρώ να εκδοθεί, να την έχουμε και να την παρουσιάσουμε και εδώ στο στούντιο, αν ο χρόνος σας το επιτρέπει. Εγώ σας ευχαριστώ βεβαίως, από καρδιάς. Θα είναι μεγάλη μου τιμή. Θα είναι μεγάλη μου τιμή. Και δικιά μας που αφιερώσατε αυτόν τον χρόνο, όπως και τον κύριο Ιωάννου. Χαίρομαι που μίλησα με δύο νεαρότερους ανθρώπους αυτού του τόπου που είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι και αντιλαμβάνονται και τους κινδύνους, αλλά έχουν και όραμα για το μέλλον και αγαπούν πάνω απ' όλα την πατρίδα τους. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά, εσάς, την οικογένειά σας. Η τιμή είναι όμορφο... δική μας, νομίζω, κύριε Χάματς. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς στον όμορφο Βόλο και στους εξελάδους φίλους που μας βλέπουν, στην οικογένειά σας εδώ στην Κύπρο και κάθε καλό εύχομαι, αγαπητέ μου κύριε Τριανταφύλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ που παρουσιαστήκατε μαζί μας. Κάθε καλό και κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η καλή συνάδελφος Άντρια Αγγελίδου στη σκηνοθεσία και σήμερα, μαζί με τους καλούς συνάδελφους πίσω από τις κάμερες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνετε συντροφιά. Μας τιμά η παρουσία σας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά.